την υγειά μας, ρε παιδιά. Απόψε με κακό.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα
στους Έλληνες σε όλο τον Τουνιά. Όπως καταλάβατε, ρεμπέτικη βραδιά απόψε, σας την αφιερώνουμε σε όλους τους ρεμπέτες του Τουνιά, που είναι πολλοί και που δεν είναι και μόνο Έλληνες. Είναι γνωστό πόσους φανατικούς έχει το ρεμπέτικο τραγούδι σε όλη τη γη, πολλών εθνοτήτων. Έχουμε εκπληκτική ορχήστρα, έχουμε νέους ανθρώπους που αγαπούν και υπηρετούν το ρεμπέτικο εδώ και πολλά χρόνια και το λένε όπως πρέπει να το πούνε. Έχουμε και τις εκπλήξεις μας, έχουμε σοβαρές εκπλήξεις απόψε, στην ώρα τους. Να ξεκινήσω τις καλησπέρες γρήγορα. Τον κύριο Σωτήρη Πράπα, τον καρδιοχειρουργό, αγαπημένο φίλο της εκπομπής, μέγα λάτρη του ελληνικού τραγουδίου και άμα είσαι του ελληνικού τραγουδίου δεν μπορεί να μιλήσει και του ρεμπέτικου. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Μεγάλη μου χαρά, παρόλο που μας λείπει ένας φίλος απόψε εκεί πίσω από τις κάμερες. Είναι αλήθεια ότι τα μεράκια πρέπει να εκδηλώνονται. Και γιατί? Σαν γιατρός θα πω ότι πρώτος ο Ιπποκράτης είπε ότι δεν μπορείς να γνωρίζεις ιατρική, τουλάχιστον για τη δικιά μας ειδικότητα, αν δεν γνωρίζεις τον ίδιο τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που ζει με αυτά τα μεράκια, με τους καημούς του, με τις χαρές, με τις λύπες, με όλα αυτά τα συναισθήματα. Και όλα αυτά εκφράζονται μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, τραγουδιού κλπ. Το ρεμπέτικο τραγούδι λοιπόν ήταν αυτό που εξέφρασε αυτά τα συναισθήματα σε μια δύσκολη εποχή. Είναι προϊόν ελληνικών κοινοτήτων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι τότε ο Σουλτάνος απαγόρευε στους μουσουλμάνους να ανοίγουν καφέ αμάν, καφενεία όπου ο κόσμος διασκέδαζε, τραγουδούσε. Αυτό το κάναν μόνο οι αλόθρησκοι. Άρα λοιπόν κατανοεί κανείς αμέσως ότι αυτό το τραγούδι είναι καθαρά ελληνική παραγωγή, ελληνική δημιουργία που πέρασε μέσα από τους αιώνες, πέρασε από τη Μικρά Ασία στην Ηπειρωτική Ελλάδα, έδωσε τις βάσεις για να εξελιχθεί σήμερα το λαϊκό τραγούδι. Υπάρχουν απόψε εδώ πολύ πιο ειδικοί να μιλήσουν, αλλά εγώ ήθελα να τονίσω ότι αυτή η έκφραση είναι που δίνει και την ισορροπία στον άνθρωπο. Αυτό το να βγάζουμε από τα εντός μας όλα αυτά τα συναισθήματα δίνει ακριβώς εκείνη την χαρά της δημιουργίας, δίνει την υγεία μας, δίνει ανθρώπους κοινωνικούς, αλληλέγγυους, που μπορούν να σταθούν με όποια ιδιότητα και αν έχουν σε αυτή την σημερινή κοινωνία. Και με αυτή την ιδιότητα ενός ανθρώπου που θέλει να συμμετέχει σε όσα γίνονται γύρω του, είμαι και εγώ εδώ απόψε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Ο κύριος Κωστής Γεωργίου, εικαστικός καλλιτέχνης με μεγάλη, μεγάλη διείσδυση παγκοσμίως, αλλά μέγας λάτρης του ρεμπέτικου. Τον Κωστή πιο εύκολα το συναντάς σε ρεμπετάδικο παρά στο σπίτι του. Δηλαδή, αν θες να το συναντήσεις... Γυρνάς 3-4 καλά ρεμπετάδικα, κάπου θα τον βρεις. Κάθε βράδυ, κάθε μέρα. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γι' αυτό και είσαι εδώ άλλωστε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Σπύρο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενος, γιατί βρίσκομαι στο στοιχείο μου, όπως είπες. Θεωρώ βέβαια το ρεμπέτικο πολύ σπουδαία στιγμή και θεωρώ ότι οι συγκυρίες που δημιούργησαν το πλαίσιο για να αναπτυχθεί το ρεμπέτικο ήταν καθοριστικές, σε τέτοιο βαθμό ώστε όλη η μουσική από εκεί και πέρα, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, να στηριχθούν σε μια σπουδαία οργάνωση που έτυχε να συμβεί λόγω των συνθήκων. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν στάθηκαν η αιτία για την ρεμπέτικη ιστορία την οποία απολαμβάνουμε και πιστεύω ότι θα συνεχίζει να συνοδεύει τις μέρες μας, τις νύχτες μας και να εμπνέει και τα καινούργια παιδιά. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο Σπύρος Ορνεράκης. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καλησπέρα. Έγινε εκπομπή ειδικά για ρεμπέτικο χωρίς το Σπύρο Ορνεράκη. Έλατε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και πολύ φίλοι, οπότε δικαιολογείται. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, μια και να φερόμαστε έτσι στο ρεμπέτικο, εγώ λατρεύω και λάτρευα πάντα την παράδοση. Και όταν μιλάω για παράδοση, έχω μια άποψη για την παράδοση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάτι να γίνει παραδοσιακό, να μείνει και να γίνει παράδοση, αν δεν έχει αξία. Απέδειξε λοιπόν μέσα σε αυτά τα 120-200 χρόνια, πόσο μπορεί να έχει ξεκινήσει η ιστορία του ρεμπέτικου, και γενικά του λαϊκού τραγουδιού, αλλά ειδικά του ρεμπέτικου, αν δεν είχε αξία θα είχε σβήσει. Το ότι πατάνε νέοι άνθρωποι σήμερα πάνω εκεί
είναι ωραίο πράγμα, αρκεί να τη σέβονται. Να υπάρχει αγάπη, να λατρεύουν εκεί το κομμάτι της παράδοσης που πατάνε. Αυτό ήθελα να πω περισσότερο στους νέους και στους καινούριους. Καμιά φορά έτσι γίνομαι λίγο σκληρός, αλλά πιστεύω ότι οι νέοι με καταλαβαίνουν. Πες τους αγαπάω. Ο κύριος Πάνος Αβόπουλος. Δεν έχει πολύ σχέση με το ρεμπέτικο, αλλά τον φέραμε έτσι για έκπληξη. για να, ναι, να σας εντυπωσιάσουμε. Πάνω μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Τι ευτυχία, μία ακόμα ρεμπέτικη εκπομπή. Ρεμπέτικα, το είπες λίγο πριν, παγκόσμια, έτσι. Αν κάποιοι ξένοι έχουν κάποια συγκροτηματάκια και παίζουν κάτι ελληνικό, παίζουν αποκλειστικά ρεμπέτικα. Η νεολαία μας, εάν δεν ακούει, γιατί πρέπει να τα ακούσει λόγω παρέας, τα τρέχοντα και μη φθάνοντα άσματα, παίζει αποκλειστικά ρεμπέτικα. Υπάρχουν στην Ελλάδα, έχω υπολογίσει γιατί ασχολούμαι με το είδος, γύρω στα 4.000 ερασιτεχνικά ρεμπέτικα συγκροτήματα, τα 90% είναι νεολαίστικα. Επειδή όμως οι δύο κύριοι δίπλα, τα επαγγέλματά τους δηλαδή, μου φέραν κάποιες ιδέες, θέλω να τις μοιραστώ. Κύριος καρδιολόγος, ήταν και οι ρεμπέτες καρδιολόγοι. Να φανταστείτε ότι τα ρεμπέτικα τα οποία τα λέω καρδιολογικά, κάτι έχουμε κάνει εδώ πέρα στην εκπομπή, είναι αυτά που μιλάνε για την καρδιά, καρδιά παραπονιάρα και τέτοια. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καρδιά πολύ πιο ευαίσθητη από αυτή που τους πιστώναν ή καθώς πρέπει τις εποχές, ήταν αλλιώτικες εποχές. Επομένως ήταν καρδιολόγοι κατά κάποιο τρόπο και αυτοί, γιατί γράψαν τα περισσότερα τραγούδια. Στο δε κύριο που είναι και γλύπτης, θέλω να πω ότι τα ρεμπέτικα έχουν μια ομοιότητα με τα γλυπτά. Είναι κινούμενα τα ελληνικά, τα αρχαιοελληνικά γλυπτά. Έβλεπες τον Ερμή, αλλά άμα τον κοιτάζεις, λες κινείται. Όχι δεν κινείται, αλλά κινείται. Έχει κίνηση. Ναι. Δεν είχαν, δεν λέω τίποτα άλλο, δεν είχαν την ίδια κίνηση, καλέ μου κύριε γλύπτη, τα ρωμαϊκά αγάλματα. Γι' αυτό ήταν στατικά. Ασφαλώς. Γι' αυτό στατιού. Στατικά. Ακριβώς. Τα ρεμπέτικα κινούνται και τα ρεμπέτικα είναι σε όλη την γκάμα των ηλικιών στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ότι συνάντησα και τόσους ανθρώπους, γλυκύτατους. Έχουμε κάμποσες εκπλήξεις απόψε εδώ. Η πρώτη μας έκπληξη είναι γιατί δεν τον έχουμε συνηθίσει για τα ρεμπέτικα, άσχετα αν τα αγαπάει πολύ, άσχετα αν ο πατέρας του κτλ. Ο κύριος Κώστας Καράλης. Καλησπέρα Κώστα μου. Καλησπέρα, Σπύρο μου, καλησπέρα σας όλους. Τι δουλειά έχεις εδώ, ρε παιδάκι μου, εσύ, τι δουλειά έχεις εδώ. Έλαντε. Έλα. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ναι. Αλλά μερικές φορές τα ταξίδια, τα ξαφνικά ή τα παλιά, μας δίνουν κάποιους δρόμους να ακολουθήσουμε. Και επειδή η μουσική είναι υπέρτατο φαινόμενο, είναι κάτι που κάνει όλους να μιλάνε όπως μιλήσανε οι προλαλήσαντες και έχει κάνει και μεγάλους σπουδαίους ανθρώπους που κληρονομήσαμε πνευματικά ή απορρίσαμε ή διαφωνήσαμε και ένας από αυτούς ήταν ο Νίτσε. Ο Νίτσε είχε πει μια υπέροχη φράση. Η ζωή χωρίς τη μουσική θα ήταν ένα λάθος. Όταν το διάβασα αυτό, είπα μπράβο στον Κωστάκη μου, γιατί αγάπησα τη μουσική από μωράκι, από μικρό παιδί. Και από αυτά που ακούω και στην εκπομπή σας εδώ, που χάρηκα που είμαι, αλλά και που ακούγεται από όλους τους μερακλείδες, δικαιολογείται, γιατί είστε κι εσείς, κύριε Σπύρο μου, και η εκπομπή σας, οι μεγαλύτεροι κλέφτες του χρόνου μας. Και σας φιλοξενούμε παρόλο που είστε κλέφτες. Εγώ θέλω, αγόρι μου, να σε ακούσω απόψε να τραγουδάς ρεμπέτικα. Το θέλω όσο τίποτα άλλο. Γιατί δεν σε έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά. Λοιπόν. Γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Ναι. Κυρία, καλώς στη σοφούλα μου. Κυρία Σοφία Παπάζαλη. Κύριο μου, τι γίνεται. Καλά, κορίτσι μου. Καιρό έχω να σε δω. Τι γίνεται. Πολύ καιρό, ναι. Όλα καλά. Καλό, μια χαρά, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Μεγαλώνουμε τραγουδώντας. Και από φέτος μπαίνω και στα χωράφια σου.
Και παίζω κιόλας. Αυτά είναι. Κατάλαβες. Στη Λοξάνδρα, στο Σωτήρι του Χατζάκη, θα είμαι το καλοκαίρι στην περιοδία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Και τραγουδώ εκεί πέρα Σμυρνέικα, φυσικά, που είναι αδελφάκι του ρεμπέτικου. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γερμανός έχει παίξει πολλές φορές και στο σινεμά και τα λοιπά. Ο Γερμανός, ναι, ναι. Δηλαδή, κάνε φίλο, ας πούμε, έρχεται ο φίλος, μιλάμε λίγο για τις δουλειές και μετά πας και τον βλέπεις τη δουλειά που σου έχουν προτείνει. Μου έχει φάει δύο ρόλους ο Γερμανός. Εντάξει τώρα, για δύο ρόλους κάνεις έτσι, ρε Σπύρο. και ο Γερμανός θέλει το ρεμπέτικό του και το ρεμπέτικο θέλει το Γερμανό του. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Εννοείται, γεια σου, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Γεια σε όλη την παρέα, είναι εκπληκτική. Τι να σου πω τώρα για το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο το τραγουδάς, δεν το σχολιάζεις. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το ρεμπέτικο. Σαν Έλληνας μουσικός, θεωρώ... Είσαι και Πειραιώτης εσύ, τον ναι. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Το θεωρώ, ρε παιδί μου, σαν υποχρέωση. Γιατί χωρίς το ρεμπέτικο, κόβεις το νήμα. Το ρεμπέτικο έρχεται, όπως είπε ο γιατρός πριν, ο κύριος Πράπας, από απέναντι, αλλά έρχεται και από το δημοτικό. Βέβαια. Απλά άλλαξε ο τρόπος τραγουδίσματος. Το δημοτικό είναι τροπικό. Αυτό το έχει και το Σμυρναϊκό. Το ρεμπέτικο, το καθεαυτού ρεμπέτικο, είναι εκείνο εκεί το τονικό. Το αυστηρό που πατάει εκεί που βρίσκεται και πουθενά αλλού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σχέση με το δημοτικό. Είναι μια συνέχεια. Και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι είναι οπωσδήποτε συνέχεια του ρεμπέτικου. Δεν νοείται δηλαδή τραγούδι σύγχρονο. Τα Ουσάκ που γράφουν, τα Χιτζάζ που γράφει ο Κόνος, ο Χρήστος, ο Νικολόπουλος, ένα σωρό παιδιά και πολύ ωραία τραγούδια. Χωρίς το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο είναι, πώς να πω, μάθημα για τον Έλληνα. Το θεμέλιό μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ένας Έλληνας μουσικός τον θεωρώ αμόρφωτο, άμα δεν ξέρει, ας πούμε, τι σημαίνει ρεμπέτικο. Γιατί είναι και η φόρμα αυτή είναι τόσο μικρή, τόσο τέλεια, τόσο, ας πούμε, κυριολεκτική. Μοιάζει με τις μικρές κλασικές φόρμες των Ευρωπαίων. Έχει μια σχέση πολύ μεγάλη, ας πούμε. Δεν είναι, ξέρω εγώ, συμφωνία, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη μισή ώρα και τριατέρα. Είναι μικρά πραγματάκια, αλλά κρατάνε το ουσιώδες. Αυτό είναι όλη η ουσία. Δεν έχει περιδιαγραμμάτου. Τα περιδιαγραμμάτου τα εξαντλεί το μπουζούκι. Το οποίο είναι και ένα είδος πολυβόλου σαν όργανο και παρασύρει το μπουζούκι να παίξει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι και πιθανόν και το ωραίο του. Πιο πολύ τεχνικά εγώ μιλάω. Γιατί... Χρήσιμα είναι όλα. Επειδή αναφέρθηκε ο Βαγγέλης και το χάρηκα πολύ στο δημοτικό. Άντε, γεια σου, Βαγγέλη μου. Υπάρχουν μερικά δημοτικά τραγούδια που εκφέρονται, ερμηνεύονται έτσι, τραγουδιούνται έτσι, που σου θυμίζουν ένα ρεμπετισμό, ρε παιδί μου. Όπως θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει, τέσσερα πορτοκάλια, μωρέ Παναγιούλα μου. Ωρα τέσσερα πορτοκάλια, τα δυο σαπίσανε. Τέσσερα πορτοκάλια, τα δυο σαπίσανε. Ήρθε για να σε πάρω, μα δεν μ' αφήσανε. Να σου πω, στο επόμενο αφιέρωμα που θα κάνουμε για δημοτικό, ξέρεις από πού ξεκινάμε, έτσι. Από ποιο ξεκινάμε. Γεια σου, Ανατολή Μαριόλα. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αυτό. Πρώτη φορά είναι για μένα εδώ στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Και καλορίζικη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Η κυρία Ρία Ελληνίδου. Γεια σου, Ρία μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Τον κύριο Παπατραγιάννη να ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά... Βέβαια, αλλιώς ξεκίνησε, δάσκαλε, αλλιώς ξεκίνησε, αλλά αυτή τη στιγμή ο Σωτήρης Παπατραγιάννης μέσα στην Αθήνα είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις και όχι από τις μοναδικές, που το ακούω και τρελαίνομαι, είναι λέει από τις μοναδικές περιπτώσεις. Μοναδική είναι μία. Είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που πας και ακούς ρεμπέτικο, χωρίς περικοκλάδες, αυτά που λέγαμε πριν, χωρίς το ρε... Έτσι όπως είναι και όπως πρέπει να είναι. Να σε καλά. Αυστηρό. Γεια σου, Τύρι μου. Γεια σου, Σπύρο. Γιατί τον είχες δάσκαλο, από πού και ως πού. Μεγάλη συγκίνηση που πέτυχα το δάσκαλό μου σήμερα. Όχι, εγώ ξεκίνησα από άλλη τέχνη, ξεκίνησα από τη ζωγραφική. Ζωγράφιζα από παιδάκι και τελικά τέλειωσα τη σχολή του Σπύρου. Και το ρεμπέτικο με κέρδισε στην πορεία. Πάντα ασχολιόμουν και με το ρεμπέτικο, δηλαδή από πριν πάω στη σχολή, από 18 χρονών, από 17. Μα και έπεσα. Αυτό το ζωγραφίζεις. Ναι. Και εκεί ζωγραφίζει, και στο μπουζούκι ζωγραφίζει. Μακάρι. Αγόρι μου. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Κύριο Δημήτρη Κρανίδα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθες. Πρώτη φορά κι εγώ εδώ. Ναι. 3 ευρώ είναι, δεν. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Υπηρέτης του ρεμπέτικου 30 χρόνια και πιστώ μέχρι
Τελευταία Δρανίδο. Μην τα λες τα χρόνια. Κρύβω τα ψηλά, έτσι. Δεν τα λέει όλα, από ό,τι καταλάβει. Ανθούλα Μίχου, γεια σου, Ανθούλα μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Για μένα είναι η δεύτερη φορά. Είχα έρθει και παλιότερα σε ένα αφιέρωμα στο Μάρκο. Βέβαια είναι λίγο άτυχη η μέρα μου, γιατί με το που με πήρατε τηλέφωνο αρρώστησα. Ναι. Ναι. Δεν φάνηκε παντός τίποτα, δεν φάνηκε. Θα φανεί. Ναι. Θα φανεί. Θα φανεί στο χειροκρότημα μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα γίνεις καλά πάντως. Εγώ νομίζω ότι ήρθες άρρωστος, θα φύγεις καλά. Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Κύριος Γλάφκος Σμαριανάκης. Γεια σας. Κριτικός, την καταγωγή. Από τον παππού. Από παππού, από πού. Ναι. Από το Ηράκλειο. Ηράκλειο, μάλιστα. Ναι. Αλλά η καταγωγή μου είναι από την Ίσυρο, από την πλευρά του Νίσυρο. Πατέρα. Ναι, ναι. Αιγαίο, Αιγαίο. Καλώς ήρθες, φίλε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τεράστια τιμή που θα παίξω με τέτοια ορχήστρα και τεράστια τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σε τέτοιους καλλιτέχνες, τολμώ να πω, δασκάλους. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Γερμανό σε ρεμπέτικο. Αιγαία. Oh yeah. Του ζήτησα του Βαγγέλη να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση, να πούμε τον απόκληρο, αλλά το δικό του απόκληρο, το οποίο πέρα το λατρεύουμε, τουλάχιστον η στίχη είναι στο κλίμα. Γιατί ρε, η μουσική δεν είναι στο κλίμα. Δεν είναι ρεμπέτικο, ρε φίλε, δεν το λες ρεμπέτικο. Να ρωτήσουμε τους μουσικούς. Είναι στο κλίμα ή δεν είναι. Ναι, πείτε, ναι, παιδιά, πείτε, ναι. Είναι, λέει η μουσική. Είναι. Πάμε. Απόκληρο με είπες μια βραδιά και μου μείνε για πάντα ετσιλιά. Όλα στα χαρίζω, το λόγο πάρε πίσω και φύγε κι άφησε με πια. Απ' την αρχή να αρχίσω να τα ξεκαθαρίσω, τον δρόμο μου να βρω ξανά. Ήρθε το τέλος του μηνός και πουθενά δεν βλέπω φως. Το νίκη δεν μου φτάνει, παραπονό με πιάνει, σε ποιο το πόνο που να πω. Κανένας δεν μου κάνει κι αυτή θα με πεθάνει, απόκληρο στον κόσμο αυτό. Από παντού με διώχνουνε, στο τρολέι με σπρώχνουνε. Αχ, να ανασάν ο λίγο καιρός μου να το στρίβω σε μια απόμερη γωνιά. Στο λέω πριν να φύγω, αν μ' αγαπούσες λίγο, απόκληρος δε θα μου πια. Στο λέω πριν να φύγω, αν μ' αγαπούσες λίγο. Αποκληρός δε θα πουνιά. Πάμε και ένα τώρα παλιό, ρεμπέτικο. Απόψε κανείς μπαμ, απόψε κανείς μπαμ.
ξεχαστήκες κύρα μου, μη πένα στο καντίνι. Θα ζήσει κι ο Λεβέτης, ρε ο Λεβέτης που σε δίνει. Το ξεκαρύβα. Σε φίνο μαγαζί. Απόψε στο Τσιτσάνι, οπότε έχει να γίνει. Κι αν κάνεις πως χορεύεις, ποτήρι δεν θα μείνει. Απόψε κάνεις. Και τι σε ζει, αμάν και τι σε ζει, για χάρη σου σταθήκανε οι μάγκες προσοχή. Απόψε σε γλεντάω, δω κι ο κόσμος πάει να σκάσει. Κοντρεύει απ' τη ζηλιά να τους φύγει το καφά. Είναι τραγουδάρες, τι να κάνουμε. Πρέπει να τα ξέρει κανείς αυτά τα τραγούδια. Ενώ μουσικός και να τα παίζει και να τα τραγουδάει. Ένα πιτσιρίκι είναι εξαπλωμένο. Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένο. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι μα δεν έχει φράγκο, είναι βατυράκι. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι δεν έχει φράγκο, είναι πατυράκι. Ήρθε μια ιδέα κάπου να τη στήσει, ποιος κι αν περάσει τσιγάρο να ζητήσει. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολύ τσπάνω. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολύ τσπάνω. Το κοράδο ζούλα τον κοιτάει και με τρόπο έξυπνο τον χαιρετάει. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, α
απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι. Μπράβο, Γιάννη. Σοφία Παπάζογλου, παιδιά! Μια μόρτισα βρελάνη.
Παπάζογλου. Συνεχίζω τις καλησπέρες, παιδιά. Χάλια θα περάσουμε. Λοιπόν, επόμενη έκπληξη είναι τα νομοτέλεια. Νόμος και τέλεια. Γιατί έχουμε μια ομάδα επιφανών δικηγόρων, επαγγελματιών, μάχημων δικηγόρων, οι οποίοι έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, τους οποίους θα απολαύσουμε και σε λίγο, αλλά να τους καλησπερίσουμε με πρώτη και καλύτερη την κυρία... Κυρία Χρύσα Λουρίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαστε μάχημοι, έτσι. Είμαστε μάχημοι. Μάλιστα. Και είμαστε μάχημοι και με το ρεμπέτικο και με την δικηγορία. Εγώ θα πω είναι η λογική και το συναίσθημά μου. Η λογική η δουλειά και το συναίσθημα το ρεμπέτικο. Τι κάνετε εσείς στο συγκρότημα. Στο τραγούδι. Συγκρότημα τραγούδι, ναι. Μάλιστα, ναι, 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 ναι. Ο κύριος Αλέξης Σεραφείμ. Είμαι κι εγώ ένα νομοτέλη, νεόκοπο. Γνώρισα το ρεμπέτικο τραγούδι μέσα από αυτή την κομπανία, το αγάπησα και ανακάλυψα την Ελλάδα. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι η Ελλάδα. Είναι ο έρωτας, είναι ο πόνος, είναι ο καημός. Είναι και η ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καράβελας. Καλησπέρα σας. Τι παίζετε εσείς, τι κάνετε? Εγώ τραγούδι. Τραγούδι. Ο κύριος Καράβελας. Εγώ παίζω ακορντεόν. Ακορντεόν. Αγαπώ τη μουσική από μικρό παιδί και εγώ είμαι πρόσφατα μέλος στην ομάδα, με καλέσανε και χωρίς να το σκεφτώ, δέχτηκα να ενταχθώ έτσι στην παρέα αυτή, την καταπληκτική των συναδέλφων κυρίως, που με έκπληξε, έμαθα ότι ασχολούνται με το ρεμπέτικο. Εγώ δεν είχα πολύ εντρυφήσει για να είμαι ειλικρινής στο ρεμπέτικο, αλλά από το Νοέμβριο που παίζω πιο συστηματικά με τα παιδιά μαζί, οφείλω να πω ότι παρόλο ότι έχω μια ηλικία και μια πείρα συντική από εραστική μουσική, το ερωτεύτηκα το ρεμπέτικο, γιατί πιστεύω. Οι συνάδελφοι εδώ μπορούν να μιλήσουν περισσότερο από μένα ότι είναι η βάση της μουσικής και της ελληνικής κυρίως και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και της παγκόσμιας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική και χαρά για μας που είμαστε απόψε μαζί σας. Ο κύριος Νίκος Λαγαρίας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε εσείς στο συγκρότημα? Κάνουμε το κέφι μας. Παίζω τρίχορδο μπουζούκι και μπαγλαμά. Μάλιστα. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω για το ρεμπέτικο, γιατί έχει καλυφθεί το θέμα σε μεγάλο βαθμό και θα καλυφθεί ακόμα περισσότερο στην πορεία από το πολύ ωραίο πρόγραμμα, τους καταπληκτικούς μουσικούς, τραγουδιστές. Θέλω να πω κάτι για την εκπομπή σας, διότι εσείς προβάλλετε όλο τον κόσμο, όλους τους καλλιτέχνες, όλες τις παραστάσεις, αλλά από ταπεινοφροσύνη δεν προβάλλετε αυτήν εδώ την εκπομπή και θέλω να πω κάτι γιατί το αισθάνομαι. Είναι μια εκπομπή που έχει γίνει θεσμός στην ελληνική τηλεόραση. Είναι 15 χρόνια εκπομπή. Είναι μια εκπομπή ποιοτική. Από τις λίγες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που εκπληρώνει αυτό που ζητάει το Σύνταγμα. Δηλαδή ποιοτική τηλεόραση. Είναι κάτι που λείπει στις μέρες μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Τυχαίνει να το γνωρίζω αυτό. Βλέπει από κοντά την ποιότητα των προγραμμάτων, γιατί αυτό λείπει. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν, βέβαια, έχετε δίκιο. Εσείς είστε άνθρωπος της τηλεόρασης, του θεάτρου, τα ζείτε από πολύ κοντά. Θέλω να πω λοιπόν για την εκπομπή στην υγειά μας, να συγχαρώ εσάς, την παραγωγή, τους τεχνικούς, τους μουσικούς, γιατί έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην ψυχαγωγία και στη διασκέδαση που είναι διαφορετικά πράγματα. Κάνετε ψυχαγωγία εδώ με ποιότητα. Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Έχετε μια τεράστια κοινωνική προσφορά. Διότι το Σάββατο βράδυ, αυτοί που βλέπουν την εκπομπή, συνήθως είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν να ξοδέψουν χρήματα και τους προσφέρετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διασκεδάζουν στο σπίτι τους με ποιότητα, με πολιτισμό. Θέλω να πω επίσης ότι η εκπομπή σας όλα αυτά τα 15 χρόνια έχει φιλοξενήσει τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής. Στιχουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές και ηθοποιούς ακόμη. Και γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό το λόγο, και για τους καλύτερους πιστεύω, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι στο μέλλον και τώρα ήδη είναι ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό αρχείο, το οποίο θα το δει ο ιστορικός του μέλλοντος
και θα το μελετήσει και θα ανακαλύψει μέσα στις εκπομπές σας των 15 χρόνων καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Αυτούς που ψάχνουμε εμείς τώρα, γυρίζουμε πίσω να δούμε λίγο Μάρκο στο YouTube ή κάτι από το Ζαμπέτα που δεν το έχουμε δει, ψάχνουμε να ακούσουμε κάποια ηχογράφηση του Χιώτη που δεν την ξέρουμε. Λοιπόν, είναι ένας θησαυρός. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Και κάτι τελευταίο όμως, αν μου επιτρέπετε, που από ταπεινοφροσύνη δεν προβάλλετε ούτε τη θεατρική σας δουλειά, επειδή είμαι ένας από τους θεατές της παράστασης στο θέατρο Κάπα, το συνιστώ για άλλη μια φορά, είναι μια θαυμάσια παράσταση. Τι να συστήσω βέβαια, που είναι πάντα sold out, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλω να το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ και το τελευταίο στην υγειά μας. Απόψε λέτε ό,τι θέλετε εδώ, δεν μας πειράζει κανείς. Έχουμε τους δικηγόρους μου εδώ. Ο κύριος Δημήτρης Μπιλής. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πείτε μου τι κάνετε, τι όργανο παίζετε. Κιθάρα. Κιθάρα. Και τραγουδό επίσης. Μάλιστα. Κιθάρα και φωνή. Κύριε Μπιλή, έχει τύχει ποτέ να βρεθείτε αντίδικοι σε μια δίκη με κάποιον από τους συναδέλφους και μετά πείτε, έλατε να τελειώνουμε γιατί έχουμε πρόβα μετά. με τους συγκεκριμένους συναδέλφους δεν έχει τύχει να βρεθώ σε αντιδικία. Είμαστε βεβαίως όλοι μάχημοι δικηγόροι, κυκλοφορούμε, βλεπόμαστε στα ακροατήρια. Βρίσκετε μετά χρόνο λοιπόν και κάνετε και τις πρόβες σας και όλα. Το έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας. Ομολογώ εγώ, όταν ξεκινήσαμε, όταν ο Βαγγέλης ο Χαλής, ο οποίος είναι ιδρυτικός τέλεχος της κομπανίας, μου έκανε την πρόταση και ξεκινήσαμε στην αρχή, ζορίστηκα πολύ από πλευράς ωραρίων. Αλλά όταν αυτό μπει πλέον στην ζωή, στην λειτουργία αυτή και που ξεκινήσει, είναι πλέον, μπαίνει σε μία διαδικασία όπου ψυχικά σου προσφέρει μία ξεκούραση και μία γαλήνη που σε βοηθάει πάρα πολύ και στην επαγγελματική σου λειτουργία. Αρκεί να είσαι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να δικάζεις την επόμενη μέρα, αν έχεις προετοιμαστεί, μία πρόβα μπορεί να σε χαλαρώσει και να είσαι διαφορετικό στην απόδοση του δικαστήριου. Είναι λόγος, βέβαια. Κύριε Λευκή Χατζηδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τραγούδι. Τραγούδι. Δικηγορία πολλά χρόνια. Δικηγορία 25 χρόνια. Ενώ με το τραγούδι. Μάχημη. Με το τραγούδι ασχολούμαι τα τελευταία 3-4 χρόνια, ερασιτεχνικά πάντα. Μουσική όμως κάνω από πολύ μικρό παιδί. Δηλαδή κάνω πιάνο και λοιπά. Είστε μουσικός λοιπόν. Είμαι μουσικός. Και πραγματικά. Και εδώ σε αυτή την παρέα προσπαθούμε να περισσώσουμε, να διαδώσουμε, να αναπτύξουμε, να ερμηνεύσουμε οτιδήποτε είναι αυθεντικό από αυτή την εποχή, η οποία τουλάχιστον εμένα με συγκινεί σαν εποχή. Πολύ ωραία. Ο κύριος Βαγγέλης Χαλής. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρου. Για πείτε μας τώρα, εσείς είστε ο εμπνευστής της υπόθεσης αυτής. Εγώ είμαι η Μουργκάνα του σχήματος. Η Μουργκάνα. Τα παιδιά ξέρουν που παίζουν τρίχορτα μπουζούκια. Τους βρήκα, τους μάζεψα από τα έδρανα. Και κοντραριζόμαστε βέβαια, έτσι. Όταν δηλαδή ο κύριος Μπιλής μου λέει «Ρε μινόρε», εγώ τον πάω στο «Λα Ματζόρε», γιατί είμαι ματζοράκιας. Λοιπόν, αυτές είναι οι κόντρες μας, μουσικές πάντα, ας πούμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν, είναι και θα είναι. Δεν μένει, πάμε να σας ακούσουμε. Ρε παιδιά, το ότι θα ακούσουμε τον Κώστα τον Καράλη στο ρεμπέτικο, πολύ γουστάρο δηλαδή, πραγματικά. Σήκω ρε Κώστα, σήκω. Γιατί είμαι εγώ εδώ, απόρρισε και ο Σπύρος και απόρρισα κι εγώ. Αλλά η μουσική είναι ένα φαινόμενο που απασχόλησε και τους καθημερινούς ανθρώπους, την αγνή κοινωνία όπως τη λέμε, αλλά και τους εκ των μεγίστων. Ο Νίτσε, εκτός από αυτό που είχα πει στην αρχή, έχει πει ότι η αλήθεια στον έρωτα σκεπάζει το σώμα και το ρεμπέτικο παραλληλίζεται σε αυτή τη ρίση του Νίτσε. Η αλήθεια του σκεπάζει τον όρο έντεχνο. Πάμε, μάλιστα. Θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι
που έλεγε ο πατέρας μου από τότε που ήμουν μικρός και το έλεγε συχνά. Και μια μέρα πιτσιρίκη τώρα στο δημοτικό, λέω στη μάνα μου, ρε μαμά, γιατί ο μπαμπάς τραγουδάει συνέχεια αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, γιατί με αυτό με έριξε, αγόρι μου. Όμως εκείνος, επειδή δεν μπόρεσα να τον φτάσω ποτέ σε ικανότητες τραγουδιστικές, είχε αλλάξει όχι μόνο, μάλλον τη μουσική δεν την άλλαζε, απλώς της έδινε κάτι που όχι μόνο δεν την έβλαπτε, την ασπρώχνε προς τα πάνω, είχε μια υψητενή πορεία το σκεπτικό του. Λοιπόν, τους στίχους τους άλλαζε, όπως του έφερναν οι συνθήκες. Ένα τραγούδι που άκουγα συχνότατα είναι αυτό. Γλάμισα τα δυο σου μάτια, μ' ανάψαν φωτιά. Άκουγα από ένα γραμμόφωνο με χωνή στην πλατεία Μπουρναζίου και εγώ έμενα σε ένα στενάκι παράλληλο με μια πλευρά της πλατείας. Διάβαζα τότε για εισαγωγικές, πανεπιστήμια και λοιπά, γιατί μπορούσαμε τότε να δούμε σε πολλές σχολές. Τότε. Λοιπόν, και το βράδυ έπαιζε διάφορα τραγούδια και πολλά λαϊκά, πολλά ρεμπέτικα και δημοτικά. Διάβαζα εγώ γιατί έπρεπε να δώσω εξετάσεις. Μόλις άκουγα δύο τραγούδια με μια φωνή που δεν ήξερα εγώ τότε ποιο είστε, από τη Σπερχιάδα ή θα χωριατόπεδο ήμουνα. Άκουγα «Σε τούτο το στέλνω, σε τούτο...» Σταμάταγα το διάβασμα. Άκουγα «Στα Τρίκαλα, στα δυο...» Ένα από αυτά τα τραγούδια θα σας πω τώρα. Πάμε! Yeah.
στα δυο στενά. Σκοτώσαμε τόσα ακαβιά. Σκοτώσαμε τόσα ακαβιά. Στα τρίκαλα, στα δυο, στα δυο στενά. Όταν το άκουσα, μου άρεσε πολύ, αλλά δεν ήξερα μέχρι τελευταία που ανακατεύτηκα με το επάγγελμα ότι ήταν τραγούδι του Χιώτη. Όλοι ξέρουμε το θρύλο Χιώτη με το τετράχοδο μπουζούκι, με τα μεγάλα του σουξέ και τα λοιπά. Αλλά όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, πρέπει να ομολογήσω με όλο τον κίνδυνο των δηλώσεών μου ότι ανέβηκε ο θαυμασμός μου για το Χιώτη. Και το λέω ειλικρινά και αντρίκια. Σπουδαίο ρεμπέτικο τραγούδι, εμπνευσμένη μουσική, και έτσι όπως αρχίζει, άστα. Το χρήμα δεν το λογαριάζω. Πάμε. Το έχω αποδείξει άλλωστε. Thank you.
στο πλευρό μου. Δεν θα σ' αλλάξω με καμιά, κι ας μου γοήσουν το δουλειά. Δεν θα σ' αλλάξω με καμιά, κι ας μου χαρίζουν το δουλειά. Αυτό είναι, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Ήρθε η ώρα της κρίσης, παιδιά! Τα νομοτέλεια! Μέχρι να τακτοποιηθούν οι δικηγόροι, θυμήθηκα αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε, την ιδιαίτερη εκπομπή, που είχατε ένα συνέδριο, νομίζω, στην ΚΟ, παγκόσμιο, καρδιολογικό, και μου κουβάλισες εδώ Ιάπωνες, Αργεντίνους κτλ. Και κάναμε μια βραδιά που παίζανε και τραγουδούσαν μόνο γιατροί από όλο τον κόσμο. Πραγματικά, σπάνια, είχαμε σπάσει τότε το πρωτόκολλο. Τραγουδούσαμε γιατροί και διασκεδάζαν οι καλλιτέχνες. Απόψε είναι μια αλλιώτικη εκπομπή, μια εκπομπή καρδιάς. Χάρης λοιπόν στον κύριο Πράπα, απόψε φιλοξενούμε κάποια βαριά ονόματα της παγκόσμιας καρδιοχειρουργικής. Ήταν μια ωραία βραδιά και νομίζω ότι την ίδια βραδιά θα απολαύσουμε απόψε. Χαίρομαι που αποτελώ ένα συνδετικό κρίκο μιας πρωτοβουλίας του τότε με την σημερινή πρωτοβουλία. Θυμάμαι ένα στιγμιότυπο από εκείνη την εκπομπή που υπερτονίζει τις ρίζες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θυμάμαι ένας εξαιρετικός ψάλτης, ο Γιώργος ο Ναούμ, παθολόγος, είχε πει έναν βυζαντινό ήχο και αμέσως εγώ με το ακορδεόν έπαιξα στους ίδιους τόνους το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Για να δείξουμε ότι αυτή η μουσική ξεκινάει από εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια το ρεμπέτικο δεν θέλει πολλές άλλες φιωριτούρες. Από τη στιγμή που έβαλε τη σφραγίδα του ο Μάνος Χατζηδάκης το 49 παρακαλώ, όταν βγήκε δημόσια και μίλησε για αυτό το είδος τραγουδιού που ήταν σε κατατρεγμό τότε. Μάλιστα. Κάτι θέλει να πει η Ρία. Κάνει μια παρέμβαση η Ρία, πολύ σοβαρή όμως. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Απλά σκέφτηκα πολύ αθώα αν γίνεται να σας προσλάβω σαν δικηγόρους και να σας πληρώσω σαν μουσικούς. Κάτι προβληματάκια. Θα το έκανα πάρα πολύ. Πάμε, ρε μαέστρο. Πήγαμε. Oh,
χέρια σου εγώ τόσα βάσανα τραβώ. Να έχεις χάρη μάγια που σε αγαπώ. Μια στα χέρια σου εγώ τόσα βάσανα τραβώ. Να έχεις χάρη μάγια που σε αγαπώ.
Μπροστά σε σε η λαϊλά η σε
ήλιος μέσα στα χρυσά. Σαν να παίρνει το χαρέμι του μπαζά. Αγιούν τζαμάν, αγίνω κοντά στο τζαμί. Αγιούν τζαμάν, θα σε ξυπνώ κάθε στιγμή. Με τους αμανέδες μου και με τους γιαρέδες μου και τις προσευχές μου μέσα πάρ'. Ίσως να με λυπηθείς και κοντά μου πια να αρθείς, αν πιστεύεις στον αστέρια του ουρανού. Μου πήραν την άδεια το νου. Έχεις κόκκινα χείλη ρουμπινιά. Που έχουν σε τρελάνει το δουνιά. Ξυπνώ κάθε στιγμή με τους αμανέδες μου και με τους γιαρέδες μου και τις προσευχές μου μέσα πάρα. Ίσως να με λυπηθείς και κοντά μου πια να αρθείς, πιστεύεις στον Αλλά. Αγιούν τζαμάν, αγιούν τζαμάν. Κερδίσατε τη δίκη. Αν σου άκουγε ο Μάρκος θα έλεγε αρεοπαγίτες είναι αυτοί, ρε. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραίο ήχο, ε. Πολύ. Ευχαριστούμε που μας γνώρισες. Χρέος μου. Χρωστάω και μερικά άλλα εξαιρετική, ακόμη. Εξαιρετική. Και γενικώς ό,τι κομπανίες υπάρχουν και μας ακούνε και νομίζουν ότι μπορούν να τους φιλοξενήσουμε εδώ από διαφορετικά επαγγέλματα, εμάς χαρά μας είναι. Θεωρώ ότι τα παιδιά, ας πω, κομπανία αυτή νομοτέλεια, κάναν και κάτι άλλο εκτός από αυτό που ακούσαμε. Το οποίο ταυτόχρονα έκανε και η εκπομπή σου και εσύ βέβαια όλη η παραγωγή. Ποιο? Να δείξεις στον κόσμο που αυτή τη στιγμή προφανώς κάθεται στην πολυθρόνα και τσιμπάει κάτι, τέλος πάντων, ότι εκτός από την εργασία του, τη βιοποριστική, ναι, η οποία του δίνει τα χρήματα και έχει ένα συγκεκριμένο, τέλος πάντων, μοντέλο, μορφή, υπάρχει και αυτή με την οποία πρέπει να σώσει την ψυχή του. Και αυτό κάνουν, αυτό διδάσκουν. Εμείς βγάζουμε χρήματα από αυτό, μόνο από αυτό. Από το ρεμπέτικο δεν βγάζουμε χρήματα, αλλά σώζουμε την ψυχή μας με αυτό το πράγμα. Όταν σου λέει ο Αλέξης, ότι πώς θα βγάλω εγώ αύριο τη δίκη, αντιμετωπίσω τον κύριο πρόεδρο. Έπαιξε το βράδυ, ξεπατώθηκε. Κάποιος άλλος θα έλεγε δεν κουράστηκε, κουράστηκε, αλλά την άλλη μέρα τα κατάφερε. Αθώος ο κατηγορούμενος. Αθώος. Ψέμα. Συνεχίζω τις καλησπέρες, παιδιά. Χάλια θα περάσουμε. Κύριος Κατσαφάδος, καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθες. Να είστε καλά. Εγώ η μόνη σχέση με τα ρεμπέτικα είναι ότι τα αγαπώ πολύ. Ναι. Αυτή είναι η σχέση μου. Ναι, ναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο. Ναι, τα αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ τυχερός που πρόλαβα τον Τσιτσάνη, πρόλαβα την Μπέλου, τους είδα, τους ξαναείδα πολλές φορές. Αργότερα νεότερους. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τώρα στις μέρες μας πολλά ρεμπετάδικα είναι γεμάτα με νεολαία. 18-20 χρονών, παιδιά. Τα αγαπούν τα τραγούδια, τα ξέρουν, τα τραγουδάνε.
τραγουδιστές, μουσικοί, καινούργοι, ψάχνουν τους μουσικούς δρόμους του ρεμπέτικου. Και έτσι συνεχίζεται αυτή η ιστορία με το ρεμπέτικο και με συγκινεί πολύ. Βέβαια, αυτό που είδα σήμερα ήταν μια έκπληξη εξαιρετική για μένα, ότι οι άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα ασχολούνται με την τέχνη. Για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου. Σήμερα οι δικηγόροι, δεν το ήξερα εγώ αυτό, και κάποιοι συμβολιογράφοι είναι μαζί τους νομίζω, ασχολούνται με το ρεμπέτικο, είναι η δουλειά τους, είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι αγάπη και μόνο αγάπη. Και μια που μου δίνετε το βήμα, θα πω πολύ σύντομα ότι πρόσφατα είχα μια πολύ ωραία εμπειρία στη ζωή μου. 45 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω και έκανα με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού την Αυλή των Θαυμάτων του Καμπανέλη και νομίζω ότι η συγκίνηση που ένιωσα με αυτούς τους ανθρώπους και με τις 4 παραστάσεις που κάναμε, ενώ δεν είναι το επάγγελμά τους, ήταν υπέροχο και αυτό μου θυμίσανε οι δικηγόροι μας. Να είστε καλά, μπράβο. Ναι. Και για αυτούς θα ήταν υπέροχο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που τυχαίνει να δουλέψουμε με ερασιτέχνες, γινόμαστε είναι άλλοι άνθρωποι. Από το επάγγελμά μας που κάνουμε εμείς. Είναι σχολείο για μας. Μετά τη δουλειά τους, μετά το 8ωρο, αφήνουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και έρχονται εκεί και κάνουν πολλά. Αυτό το ίδιο κάνουν και οι δικηγόροι. Αφήνουν τα δικαστήρια, ίσως και χάνουν και δίκη, χάνουν και δουλειές. Δηλαδή, ο χρόνος τους δεν είναι χρήσιμος για τη δουλειά τους. Και το θυσιάζουν για αυτό που αγαπούν. Και το κίνητρο είναι η αγάπη τους και μόνο για αυτό που κάνουν. Δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε καριέρα, ούτε. Επόμενο βήμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σπουδαίο, μπράβο. Σπουδαίο. Να για να ισορροπούμε λίγο κάτι για την ψυχή μας. Ναι. Κυρία Νατάσα Μποζίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι ακόμα καλύτερα, γιατί κάθε φορά που κάνετε εκπομπή για το ρεμπέτικο, αυτό που προσπαθώ να παρατηρήσω είναι οι καινούργιοι άνθρωποι που συνθέτουν αυτή την παρέα. Σήμερα δηλαδή που παρατηρώ από την αρχή τους ανθρώπους, κάθε μικρή ιστορία που κρύβεται πίσω από το προσωπικό ενδιαφέρον που ο καθένας συνθέτει τη σημασία που πιστεύω ότι έχει το ρεμπέτικο. Γιατί θέλω να σας πω έτσι μια μικρή ιστορία. Κάποτε πριν από 20 χρόνια περίπου που είχα κάνει το πρώτο μου παιδικό ντοκιμαντέρ για το ρεμπέτικο, δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε δυνατότητα να βρίσκουμε εύκολα εικόνες και πρόσωπα. Και έψαχνα στη βιβλιογραφία, αγόρασα τα πάντα όλα. Ο κύριος Σαββόπουλος ξέρει ποια όλα αναφέρομαι εκείνη την εποχή. Για να βρω μια φωτογραφία του Παπα Ιωάννου, μια του Μπάτη, να δείξω ποιοι είναι. Περνώντας τα χρόνια, προσπάθησα να καταλάβω γιατί είχα εκείνη την επιθυμία να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για το ρεμπέτικο. Δεν έχω γνώσεις μουσικής. Δημοσιογράφος, σεναριογράφος, άλλα πράγματα. Αφού λοιπόν είχε μιλήσει σε μένα, κάποιο λόγο έχει που μιλάει τόσες γενιές και για τόσο καιρό. Τώρα λοιπόν με την τεχνολογία, και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη, είναι τόσο εύκολο να μάθουμε και τους ανθρώπους, τους ρεμπέτες πίσω από το ρεμπέτικο. Επειδή είδα αυτή την παράσταση νομοτέλεια που ήταν και ο κύριος Σαββόπουλος, καταρχήν θέλω να σας πω, αν δεν τους έχετε δει, ότι κάνουν και πρόζα, ζωντανή επί σκηνής. Και έχουν και τον κύριο Σαββόπουλο που λέει τις πολλές μικρές ιστορίες για τους ρεμπέτες, επικοινωνώντας και τον άνθρωπο πίσω από το ρεμπέτικο. Γιατί αυτοί οι ρεμπέτες δεν ήταν άνθρωποι που είχαν τελειώσει τα οδεία και ξεκινήσαν έναν μουσικό δρόμο κάνοντας καριέρα. Ο καθένας τους είναι μια και σημαντική προσωπικότητα και επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να κάνω κάποιες βιογραφίες, θεωρώ ότι αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη και τα νέα παιδιά όμως ενδιαφέρονται, είναι να μάθουμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το κάθε τραγούδι και ποια είναι και η ιστορία που οδήγησε τον καθέναν από αυτούς να γράψει ένα τραγούδι που εμείς σήμερα τόσες ειδικότητες, καρδιοχειρουργοί, τώρα που έμαθα ότι ο κύριος Γεωργίου είναι και ρεμπέτης, ενώ γιατί σαν εικαστικός ήμουν μεγάλη φαν του. Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι στην εκπομπή σας κάθε φορά, άλλες ηλικίες, άλλες γενιές και ο καθένας πίσω του κρατάει μια μικρή ιστορία γιατί για τον ίδιο το ρεμπέτικο είναι η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής της δικής μας προς τα έξω. Με κοιτάζει ο κύριος Σαββόπουλος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τον κύριο Νίκο Μελετίου, το δήμαρχο Ασπροβύργου, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια συντηρεί μια μεγάλη ορχήστρα και χοροδίες κτλ. Με άξονα, με βασικό άξονα τη δημοτική μας μουσική, τον έχουμε φέρει κάμποσες φορές εδώ όταν κάνουμε αφιέρωμα στη δημοτική μουσική. Επιτέλους και σε μια ρεμπέτικη βραδιά. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη διαχρονική σου εκπομπή, Σπύρο μου. Ο Ασπρόπυργος είναι συνδεδεμένος και με το ρεμπέτικο. Διότι όσο λαχανόκηπος της Αθήνας και του Πειραιά, ο Ασπρόπυργος από τον προηγούμενο αιώνα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος κυρίως με τον Πειραιά. Διότι η λαχανογορά ήταν στον Πειραιά. Εκεί πηγαίνανε τα λαχανικά, τα φρέσκα,
Ο ασπρόπυργος, αγγούρι καλυβιώτικο, ντομάτα κλπ. Τα θυμάστε αυτά. Βέβαια έχουν εκλείψει τώρα. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι, οι ασπροπυριώτες που πηγαίναν τα πράγματα στο παζάρι, μετά πηγαίνανε στο Περιβόλα ή στο Κεφάλα. Και γυρνάγανε φτιαγμένοι και χορτασμένοι και πιωμένοι. Γιατί τότε τα μπουζούκια δεν ήταν όπως σήμερα. Όπως σήμερα υπήρχε το φαγητό, υπήρχε το κρασάκι κλπ. Και επίσης όλες οι μεγάλες χαρές της πόλης, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, οι γάμοι και οι αραβώνες γινόντουσαν με ορχήστρες οι οποίες ερχόντουσαν κυρίως με ρεμπέτες. Ο Μάρκος, ο Στράτος, ο Στελάκης, η Ρίτα Μπατζή, η Εσκενάζη. Εγώ έχω ακούσει ιστορίες δηλαδή από τον πατέρα μου και, άλλα, και από άλλους μεγαλύτερους που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος ο ασπρόπυργος με το ρεμπέτικο και τους ρεμπέτες. Αυτά έχω να πω για το ρεμπέτικο. Μου αρέσει από, μικρός παιδί, από μικρό παιδί και νομίζω και στο πνευματικό μας κέντρο θα πει βέβαια και ο πρόεδρος ότι ναι, προάγουμε κι εμείς τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που μία από τις μεγάλες μας παραδόσεις είναι το ρεμπέτικο. Σύστησέ μας τον κύριο Μπουραντά. Είναι ο κύριος Μπουραντάς, είναι χρόνια πρόεδρος του πνευματικού μας κέντρου της κουλτούρας του Ασπροπύργου. Να σας το πει μόνος του. Κύριε Μπουραντά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ έχω τα πολιτιστικά του Δήμου. Βέβαια, σε όλα τα δρόμενα το ρεμπέτικο πάντα είναι μπροστά. Το ρεμπέτικο το οποίο άντεξε στον χρόνο, άντεξε στον πόλεμο. Το 35 στην Τουρκία το απαγορέψανε γιατί είχε, λέει, ελληνικά στοιχεία. Το 36 στην Ελλάδα το απαγορέψανε γιατί είχε τουρκικά στοιχεία. Και έφτασε το 2019 το ρεμπέτικο να είναι μέσα στο κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Βέβαια, βέβαια. Και με αυτό άνοιξε τα φτερά το ρεμπέτικο παγκοσμίως. Αυτά ήθελα να πω για το ρεμπέτικο το οποίο άντεξε στον χρόνο και είναι διαχρονικό. Σπύλιο Ζαχαρόπουλος, καλησπέρα Σπύλιο μου. Καλησπέρα. Τι γίνεται, δάσκαλε? Άριστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το ρεμπέτικο. Η ρεμπέτικη κοινωνία, το κατανοούμε όλοι, είναι μια υπέροχη κοινωνία γιατί μέσα εκεί βρίσκεις αυθεντικότητα, βρίσκεις αρχές, βρίσκεις αξίες και βρίσκεις μια μουσική η οποία προέρχεται από τα σπλάχνα μας σαν χώρα και συγχρόνως έχει γίνει να είναι παραδοσιακής χρήσης, διότι πλέον το ρεμπέτικο είναι παραδοσιακό τραγούδι για τη χώρα μας. Θυμάμαι και αισθάνομαι πάντα συγκινημένος στα τελευταία του Τσαρούχης, επειδή είχα, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας, επειδή είχα την τύχη να του κάνω μάθημα γύμναση, δυσκολευόταν να περπατήσει, αλλά με πήγαινε μία στο Τζιτσάνι στο Χάραμα, μία στην Πέλου στο 24 του Ρεμπετάδικο που ήταν πίσω από την Ακρόπολη και κάτω. Εκεί έβρισκε τον εαυτό του, που σημαίνει ότι αυτό το είδος τραγουδιού είναι και πνευματική τροφή, δεν γιατρεύει μόνο τον πόνο μας και τη μοναξιά μας και τα προβλήματά μας, αλλά είναι και μια πνευματική τροφή άριστης ποιότητας. Να τα ακούνε οι νεότεροι αυτά. Αμέλεια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Κυρία Αμέλεια Αναστασάκη. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί και σήμερα έρχομαι σε μια βραδιά που υπάρχει μια μίξη νέων, ακόμα πιο νέων, πιο μεγάλων, λίγο μεγαλύτερων ανθρώπων και όλοι μαζί έχουν ένα κοινό γνώμονα, τον αντίλαλο της φωνής, της λαϊκής ψυχής, τα ρεμπέτικα, το ρεμπέτικο τραγούδι, που έχει και λίγο μαγιά μέσα, που έχει και λίγο ερωτισμό, έχει πολλά στοιχεία που κάποια, εγώ είδα και λίγο τον κατάλογο των τραγουδιών που θα ακούσουμε και έχουμε ήδη ακούσει. Κάποια τα ξέρω, κάποια τα σιγοτραγουδώ, κάποια τα μαθαίνω και τα γνωρίζω σήμερα. Και αυτό που κάθε φορά μου αρέσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ότι γνωρίζω καινούργια πράγματα που δεν τα ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, Σπύρο. Μπράβο. Ελένη Ορνεράκη. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ είμαι διπλά χαρούμενη σήμερα. Πρώτον, γιατί είμαι λάτρης του ρεμπέτικου τραγουδιού. Αλλά αγαπάω πολύ και τον κύριο Γερμανό. Έχω μεγαλώσει και με τα τραγούδια του. Μάλιστα, είχα και μία φωτογραφία του κρυμμένη στο κομωδίνο μου. Και είναι όπως... Από το στόμα μου το πήρες. Και είναι ακριβώς αυτό, αυτή η παρουσία όλων των ανθρώπων εδώ και μάλιστα η παρουσία εδώ των φίλων μας των δικηγόρων είναι αποδεικνύει το γεγονός ότι η τέχνη είναι ανάγκη. Και εκεί συναντιόμαστε όλοι μας και για αυτούς που την παράγουν, αλλά και για αυτούς που την ακούνε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Τώρα αυτό το κορίτσι, πραγματικά δηλαδή, είναι έξω από τα νερά του, αλλά θα το βάλουμε εμείς να κολυμπήσει. Η κυρία Χρύσα Παπαλλουλούδη. Γεια σου, Χρύσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Είσαι έξω από τα νερά σου, είσαι. Όχι καθόλου. Γιατί, για πες, γιατί. Γιατί, παρόλο που εγώ δεν είχα το ερέθισμα από το σπίτι σε τέτοια τραγούδια, οι γονείς είχαν άλλα ακούσματα, για κάποιο λόγο το αναζήτησα στην πορεία μόνη μου. Α. Μου μίλησε στην καρδιά μου. Μίλησαν στην καρδιά μου αυτά τα τραγούδια και τώρα και με όλους αυτούς τους εξαίρετους εδώ καλεσμένους, μαθαίνω περισσότερα γι' αυτό. Γλαύκος! Σήκω, Γλαύκο! Είσαι έτοιμος? Σήκω, ρε φίλε. Παράτε, ρε παιδιά, στον άνθρωπο.
εδώ πέτσε. Ναι, 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 Παπαδραγιάννη, ναι, 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 έχουμε ντουέτο, ντουέτο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κυρίως την ορχήστρα που είναι από πίσω. Πάμε Παπαδραγιάννα, ρε! Μια μικρούλα με έχει μπλέξει στο σε χώρε παιδιά, αχ αυτά τα ερήμα λεφτά, άιτε μου χάλανε το σεβδά, αχ αυτά τα ερήμα λεφτά, άιτε μου χάλανε το σεβδά. Σε χώρε παιδιά, αχ αυτά τα ερήμα λεφτά, άιτε μου χάλανε το σεβδά, αχ αυτά τα ερήμα λεφτά, άιτε μου χάλανε το σεβδά. Αχ κακό πράγμα η αψηλιά.
ζήσω τα γλυκό χαράματα. Άιντε και να πιάσω ένα παπά, άιντε να μας βάλει το χαλκά. Το τεταρτικό σιδεφεριό, άιντε να μας πάρει στο χωριό. Τότε θα έρθει το συμπεφεριό, άιντε να μας πάρει στο χωριό. Σωτήρη. Έχω ρε παιδιά, αχ αυτά τα έρημα λεφτά, άιντε μου χάλανε το σεβδά. Αχ αυτά τα έρημα λεφτά, άιντε μου χάλανε το σεβδά. Σωτήρη, έρχεται ο Κρανίδας, ο Δημήτρης. Έλα, πήγαινε, Δημήτρη.
Το καπίνο φωτίζει.
ένα σαν πέταρο πέκρι. Έξω από το ταπερνάκι. Συλλογισμένος κάθεται. Η κυρία Ανατολή Μαριόλα, παρακαλώ να ετοιμάσετε. Σε κάψει.
Έχουμε και χορευτικό τμήμα, έτσι.
Χθες το βράδυ χαρικλάκι είχες πάρει το ρεγανάκι και γλεντούσες με ένα λάνι κάτω στο πασαλιμάνι. Ζηλεύω και εκλεγώ, άιντε χαρικλάκι, πως με γελάσες, άιντε γεια σου, μου την έσχασες.
Κυρία Ανθούλα Μίχου! Έλα, Ανθούλα! Yeah.
Ανθούλα Μίχου, μπράβο. Σκέψου να σου είναι και καλά, ρε Ανθούλα. Κυρία Σοφία Παπάζογλου, παρακαλώ. School.
Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φινάλε. Να σας πω ότι μαζί μας απόψε είχαμε τα παιδιά από τον Υγέχορο, τον Ελληνικό Σύλλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από το Λαογραφικό και Χορευτικό Όμιλο από το Γαλάτσι, τον Όστο, από την Κυπαρισία τα παιδιά, Μορφωτικό Σύλλογος, και από το Κέντρο Χορού και Πολιτισμού Πολυμήλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν αναρωτιέστε ποιος έπαιζε κιθάρα, ήταν ο Χρήστος Ζέρβας. Μπάσο, ο Γιάννης Γρηγορίου. Ο Άκης Γκαβαλάς ντραμς. Ο Σπύρος Γλέλης κουστά. Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν. Ο Βασίλης ο Κορακάκης μπουζούκι. Ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας μπουζούκι. Μεγάλη μας τιμή που είχαμε και απόψε, ύστερα από πολύ καιρό κοντά μας, το Σωτήρη Μαργώνη. Το βιολί. Γεια σου, Σωτήρη. Παπαχριστούς ο πρωταθλητής, εδώ ο μάστρος μας. Πάμε για ένα ξέχο στο φινάλε. Σηκωθείτε. Thank you.
ευχαριστούμε τους σπουδαίους καλλιτέχνες που συνέβαλαν σε αυτή την ωραία βραδιά. Τα πάντα έχει βραδιά, από Νίτσε μέχρι Γερμανό. Και ευχαριστούμε πολύ τους νομοτέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσατε μια απάντηση, γιατί μέχρι τώρα, ξέρεις, υπερισχύει ότι η άποψη ότι η μαθηματική και το πολυτεχνείο είναι που ασχολούνται κυρίως με τη μουσική. Να και οι θεωρητικές επιστήμες, λοιπόν, έτσι να ισορροπήσουμε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.